Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Αριστοτρίτη, 23 Ιανουαρίου 2024. Τι θεματάρα μας έχετε ετοιμάσει σήμερα, δόχτρου. Λοιπόν, επειδή ακούγονται πολλά γενικότερα για τις σχέσεις και το θέμα των ζευγαριών είναι κάτι που βλέπω ότι πολύ συχνά απασχολεί την κοινότητα. Ε, ετοίμασα ένα θέμα που αφορά την, το ζευγάρι, την ψυχολογική κακοποίηση μέσα στο ζευγάρι και κάποια πράγματα, κάποιες κόκκινες γραμμές που μπορούν οι φίλοι να μας, που μας ακούν να τις παρατηρήσουν προκειμένου να προσέχουν, να έχουν γνώση, του να αναγνωρίζουν βασικά τα θέματα που μπορεί να έχουν, να νιώθουν αλλά να μην ξέρουν πώς να τα ονοματίσουν. Πολλές φορές συμβαίνουν μέσα στη σχέση μας καταστάσεις που μας προβληματίζουν αλλά επειδή δηλαδή δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα, δεν μπορούμε να τα εντάξουμε κάπου. Είναι έτσι ένα θέμα που και πολύ εύστοχα θίγες και στο βιβλίο σου, αλλά και έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές και εσύ με τα δικά σου vlog που κάνεις και μαζί, και στις εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί. Είναι ένα θέμα γενικά που πιστεύω ότι μπορεί να ωφελέσει τον κόσμο. Άρα σήμερα θα μας μιλήσεις για τα σημάδια εκείνα, τι κόκκινε σημαίε, ότι μπορεί να υπάρχει αδιόρατη ψυχική κακοποίηση μέσα σε ένα γάμο, μέσα σε μια ερωτική σχέση. Δηλαδή να δεχόμαστε κακοποίηση και να μην το αντιλαμβανόμαστε. Μάλιστα. Mm. Είναι αυτό που λέμε ότι η ψυχολογική κακοποίηση κακοποιείται και από το νομικό πλαισίο, καθότι είναι αδιόρατη δεν αφήνει σημάδια όμως υπονομεύει την ψυχική ανακαιριότητα του ατόμου σε βαθμό που θεωρώ ότι είναι εξίσου επιβλαβής με, το, με όποια σωματική ή όποια άλλη κακοποιητική μορφή. Ε, και γενικότερα βλέπουμε στην εποχή μας, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, δυστυχώς από την επικυρότητα, κακοπιτικών ε, κακοποιητικών σχέσεων, ε, έχουμε παρατηρήσει και στην πανδημία πόσα πολλά περιστατικά ενδοκογενειακή βίας υπήρξαν, που αυτόν ήταν ένας δίχτης για να αντιληφθούμε πόσο, α το πούμε, κοινωνία είμαστε, μάλλον δεν είμαστε. Όχι. Δεν πάμε καθόλου καλά γενικά. Και είναι σημαντικό έτσι να ενισχυθούν οι, τα άτομα που είναι σε μια σχέση, τόσο οι άντρες, όσο και οι γυναίκες, Δυστυχώ, τα ποσοστά των γυναικών που κακοποιούνται φαίνεται να είναι περισσότερα από τι έρευνε. Ε, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και για του άντρε. Νομίζω, Αριστονίκη, ότι είναι πιο συνηθισμένη η μορφή ε, κακοποίηση από άντρα προ γυναίκα η σωματική και από γυναίκα προ άντρα ψυχική. Δηλαδή, ότι υπάρχει ψυχική κακοποίηση και από τα δύο φύλλα προ κάθε φύλλο, είναι όμω πιο συχνά τα Περιστατικά σωματική βία από το ανδρικό φύλλο προ το γενικό, αν και υπάρχουν και αντίστοιχα. Ε, θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει σύνθεση ανάμεσα στην αδιόρατη ψυχική βία και στη μετεξέλιξη τη σε σωματική βία, δεν είναι, Φυσικά. Φυσικά υπάρχει σύνθεση. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να όταν εντοπίσουμε, έτσι, όταν εμείς δεν αισθανόμαστε καλά, αυτή η διέστηση μας, μας, έτσι, μας προειδοποιεί, αισθανόμαστε περίεργα σε μια σχέση, να το ψάξουμε. Ε, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι έλκονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνηθίσει και στο περιβάλλον τους. Δηλαδή αν έχουν μεγαλώσει με γονούς που ήταν ανώριμοι, που ήταν κακοποιητικοί, που ήταν άρχιση, που ήταν διάφορα τέτοια... Α, είχαν τέτοιες συμπεριφορές οι οποίες ήταν κακοποιητικές και παραμελητικές συνήθως μπορεί να ελκύονται από αντίστοιχες, αντίστοιχες τύπου προσωπικότητες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιληφθούν ε, τη διαφορά γιατί είναι μεγάλο, η μεγάλη δυσκολία να καταλάβεις και να συνειδητοποιήσει ότι μια ζωή ήσουν ένα θύμα σε μια σχέση και θέλει πάρα πολύ να αντοχεί και πάρα πολύ δύναμη κάποιο να το παραδεχτεί και να πάρει τον εαυτό του, να τον πάρει στη ψυχοθεραπεία και να δει ε, τι έκανε, πώ ήταν το παρελθόν του και πώ είναι το παρόν του. Και να αντέξει όλων αυτών και να βγει κιόλα από όλη αυτή την κατάσταση. Οπότε πολλέ φορέ προτιμούμε οι άνθρωποι, επειδή δεν μα αρέσει να πονούμε, δεν μα αρέσει να ταλαιπωρούμαστε, να βαταβάζουμε λίγο έτσι κάτω από το χαλί τα πράγματα, να παραμυθιαζόμαστε και να λέμε στον εαυτό μας ψέματα, ενώ νιώθουμε, η διέστησή μας, μας χτυπάει καμπανάκια, το σώμα μας βγάζει διάφορα, ε, αισθανόμαστε ε, να δυσφορούμε, αλλά παραμυθιαζόμαστε και λέμε στον εαυτό μας, δεν είναι η ιδέα σου, είναι που είναι έτσι, είναι που εσύ φταίες, είναι που εσύ είσαι αγχώδης, είναι που εσύ είσαι έτσι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, προτιμούν να έχουν αυτή το πρόβλημα... και η σχέση τους να είναι καλά... παρά να αναγνωρίσουν... ότι η σχέση τους είναι αυτή που πάσχει... Μιλάς, και τώρα, μέσα... για τους... Μιλάς τώρα για τους ανθρώπους τους συνεξαρτόμενους... οι οποίοι και... δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τη σχέση... και θεωρούν ότι η σχέση είναι πιο σημαντική... από τον ίδιο τους τον εαυτό και την ίδια τους την υγεία. Ακριβώς. Αλλά συνήθως... Σε τέτοιες ψυχολογικές ε, καταστάσεις κακοποίησης ε, η, το ποσοστό των, των συνεξαρτώμενων είναι αρκετά υψηλό. Δηλαδή άνθρωποι που ε, ζουν για τη σχέση και όχι για τον, τον εαυτό τους, έχουν σημασία μέσα στη σχέση, ε, συνήθως δυσκολεύονται και να πάρουν αποφάσεις και να αναγνωρίσουν και να το πάρουν απόφαση. Ε, Θεωρήσω ότι είναι ε, ε, σημαντικό σημείο, critical point, ε, ορόσημο σημαντικό να αντιληφθεί κάποιος ότι είμαι σε μια κακοποιητική σχέση. Ακόμη και αν δεν κάνει κάτι εκείνη την ώρα, το να το συνειδητοποιήσει. Είναι το πρώτο πράγμα που θα βοηθήσει. Δηλαδή, yeah. το να πει, ε, αναγνωρίζω, ακούω, ψυχοεκπαιδεύομαι, αντιλαμβάνομαι αυτά που ακούω και αναγνωρίζω ότι και στη δική μου σχέση υπήρχαν αυτά τα κόκκινα ή και υπάρχουν αυτά τα κόκκινα σημάδια. Η ανίχνηση δηλαδή ε, είναι ένας δείχτης που είναι το πρώτο μας βήμα. Και από εκεί και πέρα το να βγούμε από όλη αυτή την ιστορία είναι, είναι κάτι που θα το δει ο καθένας στην ψυχοθεραπεία του. Και δεν είναι και εύκολο. Είναι, πολύ, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, επειδή ξέρω ότι είσαι και θεραπευτρία ανηλίκων και θεραπευτρία ζευγαριών. Ε, υπάρχει περίπτωση που έρχεται ένα πρόσωπο από ένα ζευγάρι ή η γυναίκα του ζευγαριού ή ο άνδρας του ζευγαριού απευθύνεται σε σένα έχοντας κάνει την πρώτη συνειδητοποίηση ότι κάτι παίχει με το γάμο μου και αρχίζει να δουλεύει ψυχοθεραπευτικά μαζί σου. Ε, όταν ε, ε, φτάσει σε ένα σημείο ε, που θελήσει και το άλλο πρόσωπο να κάνει θεραπεία μπορεί να συνεχίσει τον ίδιο θεραπευτή. Γιατί μου το, μου το, ρώτησε μια κοπέλα προχθές μου λέει: εσύ, Εγώ το έχω γράψει και στο βιβλίο ότι καλύτερα να έχουν τον ίδιο θεραπευτή. Και με ρώτησε μια κοπέλα σε ένα σχόλιο, λέει: Εμεί πάμε εγώ σε άλλη θεραπευτή, ο άντρα μου σε άλλο θεραπευτή και οι δυο μαζί σε έναν άλλο θεραπευτή. Ε, και λέει: Εσύ λε να πηγαίνουν στον ίδιο. Εσύ πώ το βλέπει να δουλεύει αυτό. Ε, πιστεύω ότι βοηθάει ε, γιατί γνωρίζοντας και τους δύο και φυσικά μέσα από το, το ότι είναι απόρριτες οι πληροφορίες και είναι εκπαιδευμένο και έμπειρος ο θεραπευτής για να μπορεί να διαχωρίσει και να είναι θεραπευτής και για τον έναν και για τον άλλο, ε, βοηθάει στο να έχει μια συνολική εικόνα της κατάστασης. Δεν είναι καλύτερα ρε, να έχουν τον ίδιο ψυχόλογο ένα ζευγάρι. Πιστεύω Εγώ με. έτσι πιστεύω, δηλαδή... Μπε ότι έχουμε ένα ζευγάρι που έχουν Α, Β, Γ προβλήματα. Μπορεί να ξεκινήσει να έρχεται η γυναίκα πρώτα ή ο άντρα πρώτα. Γιατί το είχα και εγώ αυτό το, το, το φαινόμενο: να έρχονται οι άντρε πρώτα. Και εσύ νομίζω το έχει αυτό, να έρχεται πρώτα. Ναι. Έρχεται ο άντρα πρώτα, κάνει κάποιε συνεδρίε και μετά σου λέει: Θέλω να έρθει και η γυναίκα. Μου. Βλέπει η γυναίκα μου την αλλαγή που έχω εδώ πάνω μου. Συζητάω μερικά πράγματα μαζί τη από αυτά που λέμε στη ψυχοθεραπεία και θέλει να έρθει και η γυναίκα. Μου. Και έρχεται και η γυναίκα κάνουν κοινή συνάντηση και μετά μπορεί να αποφασίσει και η γυναίκα ότι θέλει να δουλέψει πάνω στα δικά τη ζητήματα. Οπότε έχει αυτή το δικό τη ραντεβού, ξέρω εγώ, τη Δευτέρα, αυτού και το δικό του ραντεβού την Τρίτη και την Παρασκευή έχουν το κοινό. Ε, είναι πολύ καλύτερο όταν είναι ένα ο ψυχολόγος. Ναι, γιατί πιστεύω ότι βοηθάει στο να εντοπίσει τα θέματα του κάθε ενό. Γιατί αυτό που συναντάω στα ζευγάρια που έρχονται κοινέ συναντήσει και όταν δεν δουλεύουν ατομικά, είναι ότι ε, μπορεί η, η θεραπευτική προσέγγιση των, των διαφορετικών θεραπευτών που έχουν να είναι διαφορετική, ε, η επικοινωνία που έχουν, δηλαδή επικοινωνούν στο θεραπευτή τους διαφορετικά πράγματα Ακριβώς. και συνεχίζουν τη διαδικασία και γίνεται πιο αργή η κατάσταση. Ενώ να, να αρχίσουν να βλέπουν πρόοδο. Επίσης, ε, το καλό σε αυτή την υπόθεση είναι το ότι ανιχνεύει ο θεραπευτής και στην κοινή συνάντηση αλλά και στην ατομική διάφορα πράγματα που κάνει ο άλλος και μπορεί να τα φέρει ως συζήτηση μέσα στην θεραπεία. Και Εδώ να είναι... και τώρα της θεραπεία, ρε παιδί μου. Γιατί δηλαδή αν είναι... ο ψυχολόγος σου είναι αυτός που σου κάνει και θεραπεία ζευγαριού. Μπορεί τη θεραπεία ζευγαριού την ώρα που είσαι εκεί με τον άντρα σου με τη γυναίκα σου να παρατηρήσει κάποιες δυναμικές μέσα στη σχέση. Και όταν θα βρεθείτε μόνοι σας στη συνεδρία να σου πει ξέρεις αυτό που είδα στη συνεδρία, θες να το συζητήσουμε λίγο, να δούμε πώς και λειτουργούμε έτσι. Δηλαδή, είναι καλύτερα. Ναι, ναι. Δεν αφισβητώ ότι υπάρχουν άλλες σχολές σκέψης, ψυχολογικές σκέψεις που λένε να έχουν διαφορετικό θεραπευτή, αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερα να είναι ο θεραπευτής. Φυσική, φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι όριμος θεραπευτής, να είναι δουλεμένος, ώστε να μην παίρνει μεριέ, να μην γίνεται biased κλπ. Να είναι όριμος, να είναι εμπειρος, να είναι εκπαιδευμένο και ε, αν, α, αν, αν, σε κάποιες περιπτώσεις θεωρήσει ο ίδιος ότι δεν μπορεί να δουλέψει με έναν άνθρωπο για τους χίλογους, για τους ψήλογους, μπορεί να πει ε, δεν μπορώ να δουλέψω και με τους δυο σα, θα έχει τους λόγους του. Ε, τους κάτι οποίους θα τους εξηγήσει η μάνα μου, τους οποίους θα, θα τους εξηγήσει. Θα ναι. ναι, ε, ε... όμως εγώ ήθελα να συζητήσω μαζί σου αυτό το κομμάτι ε, ήθελα και τη δική σου γνώμη Ενώ σε βίντεο Γιατί δεν ξέρω στην πραγματικότητα Ότι είμαστε πιο ασφαλείς αν ο θεραπευτής είναι εκείνο. Και αν ο θεραπευτής είναι κάποιο σαν εσένα που εκτό από θεραπεύτρια συστημική οικογένεια, θεραπεύτρια προσώπων ενήλικων, είναι και εφήβων και παιδιών, τότε αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, άλλο να πάει ένα παιδί σε ένα ψυχολόγο που δεν ξέρει καθόλου το οικογενειακό ιστορικό, και άλλο να πάει σε ένα ψυχολόγο που ξέρει και το μαμά που ξέρει και τη μαμά και τον μπαμπά και τη σχέση του ζευγαριού και ήδη γνωρίζει το ιστορικό του παιδιού προτού το παιδί πάει. Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό η αλήθεια είναι, γιατί και στο τη λήψη του οικογενειακού και του ατομικού ιστορικού πολύ βασίζεσαι στα λεχθέντα των θεραπευόμενων. Το να έχει ιδία γνώμη για τι οικογενειακέ καταστάσει που βιώνει το άτομο αυτό. Και είναι πάρα πολύ την κατάσταση. Είναι στο να φτάσουμε πιο εύκολα στο να ανακουφιστεί ο άνθρωπο ε, και να, για να μπορέσει να προχωρήσει. Ε, όσο πιο πολλές πληροφορίες έχεις και γι' αυτό και εγώ κάνω και πάρα πολλές φορές ενδελεχή αξιολόγηση στα άτομα που δέχομαι για να έχω όσο την περισσότερη πληροφόρηση γίνεται προκειμένου να είμαι όσο πιο ο, αποτελεσματική γίνεται για το, το καλό του για ε, να έχει, Ναι, έτσι... επίση θέλω να α... σε ρωτήσω κάτι που έχει μέρε που θα σε ρωτήσω. Ρωτάνε κάποιοι για τη διάγνωση οριακή διαταραχή προσωπικότητα. Mm. Ε, εσύ κάνεις τα τεστ που είναι γι' αυτό, δεν είναι? Και τα κάνεις ε, και online. Εγώ κάνω το MMPI, το οποίο ε, είναι ένα, έχει εξελιχθεί πάρα ένα πολύ. Τα ε, Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Πλέον έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, γιατί το 2023 έχει αναθεωρηθεί και πλέον είναι απίστευτα λεπτομερές, το οποίο γίνεται ε, πραγματικά... Και, και online μπορώ να το κάνω, είναι, είναι κοστίζει, είναι κοστοβόρο, γιατί είναι ναι. πολύ, πάρα πολύ δύσκολο να... Είναι 508 ναι. ε, ερωτήσεις ναι. ε, που χρειάζεται έτσι, πάρα πολύ μελέτη και πάρα πολλή ε, προσπάθεια και από τον θεραπευόμενο και από τον θεραπευτή, αλλά βγαίνει η έκθεση, αυτή είναι η το καλό της υπόθεσης, ότι βγαίνει από το σύστημα πλέον η έκθεση. Δεν μπορείς δηλαδή εσύ να το να, να βάλεις στο Επειδή ξέρω, το MMPI το οποίο ε, ε, κάνει administer, ή που είσαι διαπιστωμένη ώστε να το κάνει, είναι σε ηλεκτρονική μορφή πλέον. Τώρα λες ότι η έκθεση τελική που είναι σαν διάγνωση, Βγαίνει ηλεκτρονικά. Είναι δεν ηλεκτρονικά, μπορεί... Δεν δε, δε, δε βάζει εσύ ό,τι θέλει. Όχι. Παλαιότερα την έκανε με το χέρι. Ήταν πιο δύσκολο, αλλά υπήρχαν περιπτώσει που θα μπορούσε θα κανεί να, να την ενοχλήσει. Δεν θα πω περισσότερα. Ε, πλέον δεν μπορεί να την ενοχλήσει. Ε, βγαίνει αυτοματοποιημένα και αυτό είναι. Και γι' αυτό συστήνεται και για δικαστική χρήση και για, ό, για επίσημου φορεί. Και επίση, άνθρωποι ακριβώς... που ρωτάνε, μήπω είμαι ένα αρκησιστή ή είμαι συνεξαρτώμενο. Ναι, Κάναμε ποια είναι με να ναι. μάθει. Είναι κοστοβόρο να αλλάξει το Πόσο στοιχεί τη αριστερή περίπου. Ε, α, α, κοίταξε να δεις Πόσες πάνω στα 500, 500 ευρώ. Πόσε θέλει να γίνει, 500 ευρώ. Α. Γιατί είναι, θα κάνει ε, 5-6 συναντήσει. Ε, μετά είναι η χορήγηση. Αν πάει κάτι στραβά στη χορήγηση, θα τη ξανακάνει τη χορήγηση. Yeah. Μετά είναι να τα βάλει στο σύστημα που είναι πάλι τρώει, τρώει, αρκετό χρόνο και εκεί. Και μετά είναι να βγει το αποτέλεσμα. Και εγώ συνήθω δεν κάνω μόνο αυτό. Κάνω και άλλε αξιολογήσει ταυτόχρονα για να για να δω και άλλα πράγματα. Και δηλαδή, πάει... αν κάποιο θέλει να δει πού στέκεται, ρε παιδί μου, και ποια είναι η ψυχική του υγεία, μπορεί να κλείσει ραντεβού μαζί σου, να κάνει κάποιε συνεδρίε και να έχει μια διάγνωση, να μην είναι διάγνωση. Δεν είναι ε, ε, τον ιστορικό. Δεν είναι, δηλαδή, συνήθω Πόσο της... καιρό να γίνει αυτό, ένα μήνα ε, μέχρι. Εντάξει, συναντήσει. αν ε, ε, εξαρτάται πόσο γρήγορα θέλει ο άλλο να τι κάνει. Εντάξει. εντάξει. Δεν είναι, ε, και επίση κοστίζει, ε, πληρώνει και την αγορά δηλαδή για να έχεις πρόσβαση στο τεστ. Ναι, <Τοίλου> ναι πληρώνεις το... <Τοίλου> πληρώνεις. Δεν είναι μόνο δηλαδή το κόστος του θεραπευτή να κάνει τις αξιολογήσεις, να, κάνει τις, την, να πάρει την κλινική συνέντευξη, <Τοίλου> να κάνει και τα υπόλοιπα που κάνω εγώ για να, έχουμε πιο έτσι, πλούσια, πλούσιον υλικό. Είναι και να πληρώσεις και το κόστος <Τοίλου> χρήση. <Okay. Τοίλου> λοιπόν, θες να μας πεις τώρα τα σημάδια Λοιπόν, η ασύμμετρη σχέση, δηλαδή μια σχέση η οποία ε, ο, ο ένας από τους δύο έχει περισσότερων ελεγχόν, έχει περισσότερη εξουσία από τον άλλον. Είναι ένα πρώτο σημάδι, ε, δηλαδή το να πάρει κάποιος αποφάσεις για τη σχέση ε, σχετίζεται μόνο με τον ένα σύντροφο. Ε, αν αποφασίσει, ας το πούμε το πιο ευάλωτο μέρος της σχέσης, κάτι πρέπει να α, συμφωνήσει ο σύντροφο. Αλλιώ θα θυμώσει αν κάνει κάτι το άλλο μέλος χωρίς να το ρωτήσει, ε, αν αισθάνεται περιορισμένος κανείς να κάνει το οτιδήποτε, αν συνέχεια επικρίνεται για ό,τι κάνει και πρέπει να δέχεται την εποπτεία του συντρόφου και ακόμα και για την, τηλεόρα... ε, ακόμα και για την τηλεόραση πρέπει να το ρωτά, τι πρέπει να δει κτλ.,

Δηλαδή, να σαρκάζεις εναντίον του άλλου, να υποτιμάς τα επιτεύγματα του, να κάνεις χρήση υποτιμητικών παρατσούκλων, δηλαδή να το λες κάτι που να τον υποτιμά, να κάνεις επιβλαβές συγκρίσεις, να αγνοείσαι ή να ελαχιστοποιούνται οι δικές σου ανάγκες, να επικρίνεσαι συνεχώς για οτιδήποτε κάνεις. Ε, υποτιμητική και επιθετική είναι επικοινωνία, γελιοποίηση, και γενικότερα υπερβολικός έλεγχος. Αυτά είναι ε, σημάδια έντονης χειραγωγήσης ε, και πάρα πολύ ισχυρή περιφρόνησης, ε, το οποίο φυσικά κάνει τον άλλον πραγματικά να νιώθει ότι ο άλλος κάνει του και χάρη και είναι μαζί του, ας το πούμε. Mm. Ε, μετά πάμε στην συναισθηματική χειραγωγήση όπου υποβαθμίζει ο σύντροφος ή η η τα συναισθήματα, τις ανησυχίες, σας, ε, τον αποαξιώνει. Όταν πας να μιλήσεις μαζί του να του πεις κάτι που σε απασχολεί, αλλάζει θέμα και λέει τα δικά του, αρνείται την πραγματικότητα, σου ευφυσεί έτσι αφιβολίες ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις, σε αποκλείεται να γίνει αυτό, μήπως δεν κατάλαβες καλά σου επιρρύπτει ευθύνε και ε, κάνει το λεγόμενο gaslighting. Δηλαδή σε βγάζει κυριολεκτικά τρελόν για ό,τι του πεις. Μετά, το επόμενο σημάδι είναι να σε απομονώσει από το περιβάλλον σου, γιατί φοβάται ο κακοποιητής ότι όση περισσότερη σχέση και επαφή να έχεις με άλλους ανθρώπους, κοντινού σου, του κοινωνικού περίγυρου σου, αν θέλει, τόσο πιθανόν είναι να, αντιληφθεί, να, να σε απομακρύνουν από αυτόν και να χάσει τον έλεγχο. Οπότε το άτομο αυτό ξαφνικά μένει μόνο του. Οκ. Okay. Ε, Άρα α... η απομόνωση. απομόνωση. Από πολλούς συμμάχους, γνωστούς κλπ. Και στο τέλος αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι πια το ίδιο άτομο. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ε, είναι εύθραυστο, αισθάνεται αχωμένο. Εμ νοσταλγεί το παρελθόν και το άτομο που ήταν, πιστεύει μόνον του κάνοντας έτσι παραμυθιάζεται που είπαμε και πριν ότι ο σύντροφος θα αλλάξει από μόνος του και υπάρχει έτσι μία, ένα συνδυασμό ντροπή με θλίψη κυκλοθυμία αλλα, εναλλαγή της διάθεσης που αυτόν δεν μπορεί να το αντιληφθεί για ποιο λόγο γίνεται Δηλαδή, σου λέει, σου έρχεται εδώ ένα και σου λέει: Αλλάζει η διάθεση μου ξαφνικά και δεν καταλαβαίνω γιατί αλλάζει η διάθεση μου. Τι μου συμβαίνει. Μήπω έχω ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, μήπω έχω κατάθλιψη, μήπω έχω κάτι. Δεν υποπτεύεται ότι όλο αυτό μπορεί να σχετίζεται με τη σχέση του. Είναι αυτό που, λέμε, που είπα και πριν, προτιμά να σχετίζεται με τον ίδιο παρά με τη σχέση του. Ε, και Σίγουρα όλα αυτά είναι πάρα πολύ έντονα κακοποιητικά σημαδιά, τα οποία χρειάζεται όποιο θα αναγνωρίσει να ζητήσει επαγγελματική υποστήριξη, καθότι είναι πολύ δύσκολο κανεί να βγει από όλο αυτό, ε, λόγω της αποδυνάμωσης. Που... Δηλαδή δεν χρειάζεται ρε παιδί μου να πεις αναγνωρίζω τα σημάδια ε, και ε, επειδή τα αναγνωρίζω φεύγω. Δεν είναι αυτό που λέμε. Αναγνωρίζω τα σημαντικά και ζητώ βοήθεια. Ακριβώς. Ζητώ βοήθεια γιατί και το να φύγεις είναι μεγάλη ιστορία. Και είναι. έχει διάφορες ε, μεταβλητές που επηρεάζουν την έξοδο. Και ψυχολογικές, ενδοψυχικές, εσωτερικές του ίδιου του ανθρώπου, αλλά και πρακτικές. Μάλιστα. Ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό... Να αντιληφθούμε ότι η κακοποίηση δεν είναι αγάπη. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι τρόπος να σε αγαπούν αυτός. Ε, ούτε όταν σε ακυρώνει κάποιος, ούτε όταν σε περιφρονεί, ούτε όταν σε ελέχει, δεν είναι σημάδι αγάπης. Πολύ σημαντικό είναι αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ότι η κακοποίηση δεν είναι αγάπη. Ναι. Ε, γιατί πάρα πολλοί μπορεί να υποστηρίζουν ότι... Ε, έτσι αγαπάει ο σύντροφός μου θέλει να με ελέγχει ε, μα, μα υποτιμά αλλά εγκαλόβουλα που το κάνει μα μ, μου λέει ότι μα μου μειώνει την αξία μου έτσι έκανα κάτι έτσι, έτσι μου και ιδιαίτερα κάποιος κα, έτσι, κατάφερα και πολλά πράγματα στη ζωή μου άρα γι' αυτό μου το λέει και mm -hmm. δικαιολογούν όλων αυτό, αυτό που γίνεται με βάση το ότι ήδη είναι ανεπαρκής και δικαιολογείται ο σύντροφος ή η σύντροφος που κάνει όλη αυτή την κακοπιτική, που έχει όλη αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά ε, και, και, προτιμούν να φταίνε αυτοί και έρχονται, έρχονται για να ε, γίνουν, να αλλάξουν ήδη, για να γίνουν πιο καλοί για το σύντροφο. Όχι γιατί ο σύντροφος πραγματικά... Είναι τους... προβληματικός και τους κακοποιεί αβέρτα κουβέρτα. Ακριβώς. Πώς μπορώ εγώ να αλλάξω για να, να ευχαριστήσω τον αυτό μου με κακοποιεί, να μην έχει παράπονα από μένα. Και εδώ να το πούμε ότι όσο και αν αλλάξουμε, όσο και αν μικρινθούμε, όσο και αν ζαρώσουμε στη γωνιά μας, ο κακοποιητής πάντα θα έχει παράπονα. Πάντα. Αλλά ξαναλέω ότι δεν είναι εύκολο να το πάρεις απόφαση και να φύγει και η ψυχοθεραπεία σε βοηθάει στο να Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά είναι ο μόνος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και δεν είπε κανένας ότι η ψυχοθεραπεία είναι παιδική χαρά. Περνάμε ωραία. λειτουργεί λίγο σαν την εξομολόγηση. Βάζω λίγο τα εισαγωγικά μου που βγαίνουμε έξω και νιώθουμε ότι είμαστε εναλλαγμένοι. Και έχουμε, νιώθουμε χαρά. Ε, εδώ πέρα, μέσα στο γραφείο ή όταν κάνουμε μια ψυχοθεραπευτική έτσι, συνεδρία, μπορεί να υποθούν πράγματα που θα μας στεναχωρήσουν, που θα μας α, κάνουν να συνειδητοποιήσουμε, που θα, δεν θα είμαστε ενδεχομένω καλά μετά και θα χρειαστεί έτσι να μείνουμε λίγο μόνοι μας, να αναρωτηθούμε, αλλά αυτό είναι για, για, το καλό μας. Δεν υπάρχει, κανένας δεν ασχολείται με πράγματα που τον ενοχλούν και τον ταλαιπωρούν και είναι χαρούμενος μετά. Η χαρά θα έρθει μετά, η ανακούφιση, όταν θα ξεπεράσεις αυτόν το εμπόδιο και θα κοιτάζει πίσω σου και θα λες δες που ήμουν και που είμαι τώρα. Ε, και αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα. Δηλαδή πρέπει να το αντέξεις όλο αυτό. Δεν, αν δεν το αντέξεις απλά δεν θα φτάσει εκεί που πρέπει. Yeah. Ε, και νομίζω ότι είναι, είναι και ο ορισμός της ζωής αυτό το πράγμα. Ότι τα περισσότερα πράγματα που γίνονται με κόπον και πόνον και αγώνα έχουν διάρκεια εκείνα που γίνονται εύκολα, α ε, ας πούμε ότι είναι επιφανειακά. Οκ. Okay. Άρα λες ότι είναι δύσκολος ο δρόμος, αλλά δεν χάνουμε την πίστη μας, γιατί έχει αποτελέσμα. Εγώ προσωπικά που έχω κάνει ψυχοθεραπεία, ήταν ό,τι καλύτερο να έχω κάνει στη ζωή μου. Και έχω περάσει πολύ δύσκολα στη δική μου ψυχοθεραπεία. Ήταν ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Γιατί σαν να ένα έναν δρόμο και βρήκα το δρόμο να τον περπατήσω ενώ πριν δεν μπορούσα να δω πού είναι ο δρόμος. Ε, και ήταν, ήταν, πολύ, ήταν πολύ και επίπονη, αλλά πραγματικά δεν το έχω μετανιώσει ούτε δευτερόλεπτο. Και έχεις και εμπειρίες με ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν σε σένα, έκαναν θεραπεία, είχαν αποτέλεσμα, ενδυναμώθηκαν, έκαναν αλλαγές. Φυσικά και αυτή είναι η χαρά μας. Σε ευχαριστούμε πολύ Αριστονική μου. Να είσαι καλά και θα τα πούμε την επόμενη Αριστοτρίδη. Φιλιά. Γεια Bye.